Φύγε ο Άλεξιτς, παρέδωσε ουσιαστικά τα σκύπτρα, θα μπορούσαμε να πούμε, στον Diamond, ο οποίο χειριζόταν συνεχώς αυτό το Champion. Ενώ θα περάσουμε σιγά σιγά μέσα στο Summer's Drift. Τελευταίες ματιές πάρτε από το νέο κούρεμα του Gentoic. Βουτάμε λοιπόν κατευθείαν μέσα στη δράση σε πολύ πολύ λίγο, μόλις δούμε και τα χειροκροτήματα του κόσμου από την κολονία. Εδώ είμαστε λοιπόν, Rocket εναντίον Gambit Gaming, στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας για τη 10η εβδομάδα του Ευρωπαϊκού LCS. Μην ξεχνάμε ότι όντως είμαστε στην 10η εβδομάδα, μόνο μία εβδομάδα έχει μείνει για να δούμε τελικά ποια ή ποιες δύο ευρωπαϊκές ομάδες θα καταφέρουν να πάνε στα Worlds. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο πολλές θέλουν και η Gambit είναι μία από τις ομάδες οι οποίες κινδυνεύουν πάρα πολύ από το να μείνουν εκτός LCS. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Η Gambit Gaming, ακόμα νομίζω μαθηματικά, θα πρέπει να έχουν πολύ ωριακά ελπίδες και οι ελπίδες αυτές ανάγονται στο να μπορέσουν να κερδίσουν τώρα τη Rocket, ώστε να τη ρίξουν άλλο ένα παιχνίδι μείον και από εκεί και πέρα να ελπίζουν η Rocket να συνεχίσει να χάνει όλα τα παιχνίδια στη διάρκεια τη Super Week και αύριο φυσικά, και αυτοί συνεχώς να παίρνουν νίκες ώστε να μπορέσουν να γλιτώσουν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά και οι ίδιοι το έχουν καταλάβει ότι η υπόθεση έχει τελειώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν θα παλέψουν τουλάχιστον να καβαλήσουν στη ζώνη τροελεγγύης του Copenhagen Wolves, έτσι ώστε να έχουν το πλεονέκτημα να επιλέξουν οι ίδιοι το match-up τους απέναντι στην αντίπαλη ομάδα. Θυμίζουμε ότι η διαδικασία τροελεγγύης, εκτός αν αλλάξει κάτι από τη Riot, σημαίνει ότι η ομάδα η έκτη, αυτή που τερματίζει η έκτη και μπαίνει στα τροελεγγύης από το LCS, μπορεί να διαλέξει μία από τις τρεις όποια όπως θέλει έκαναν οι Λίκοι από τα τροελεγγύης για να την αντιμετωπίσει. Η δεύτερη ομάδα διαλέγει μία από τις αναπομείναντες δύο και η τρίτη είναι καταδικασμένη να παίξουν με αυτή που απομένει, η οποία συνήθως είναι και η πρώτη που προβιβάζεται. Αν και υπήρχε κάποιο leaked information ότι παίζει να το άλλαζαν το φόρμα του LCS, να το κάναν με 10 ομάδες. Αυτό νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό, ναι, οι Gambit να μπορέσουν να αποφύγουν την τελευταία θέση, γιατί αν όντως γίνει αυτό, ο καλύτερος τρόπος είναι να υποβιβαστεί μόνο μία ομάδα από το ευρωπαϊκό LCS στα Relegations και να ανέβουν δύο by default από το Challenger Series και η τρίτη να παλέψει για άλλη μία θέση. Όντως, θα ήταν πολύ ωραίο αυτό, αλλά το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, 1-55, έχουν βγει κανονικά τα buffs όλα. Ξεκινάει το παιχνίδι, δεν υπάρχει κάποιο lane swap, κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί μην ξεχνάμε πόσο ξύλο πέφτει, ήδη βλέπουμε τα πρώτα trades στο bot. Έτσι και ως Rocket και Gambit είναι δύο ομάδες οι οποίες πολύ σπάνια παίζουν αυτό το lane swapping game. Συγκεκριμένα είναι η νέμεσης των Rocket, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτό το στυλ παιχνιδιού, καθώς κάθε φορά που έχει φορσαριστεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο 85-90% των παιχνιδιών έχουν χάσει εν τέλει, διότι δεν μπορούν να πάρουν τα πλεονεκτήματα που θέλουν από το laning phase. Γενικά, έχουμε δει και ο Φρέντι το πες σε μια συνέντευξη, είπε ότι η Rocket γενικά τους αρέσει πάρα πολύ το laning phase και είναι πάρα πολύ strong σε αυτό, οπότε συνήθως θέλουμε να κάνουμε lane swaps όταν υπάρχει, όταν παίζουμε μαζί με τους Rocket. Γι' αυτό βολεύει αυτή τη στιγμή τους Rocket το καινούριο patch, γιατί δεν υπάρχουν κάποια lane swaps και παίζουν κανονικά standard lanes. Επίσης νομίζω ότι αυτό το οποίο βολεύει πάρα πολύ τους Rocket είναι ότι υπάρχει Mundo, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει late game για τους Gambit και μην ξεχνάμε πολύ ότι δυνατό late game, και πολύ δυνατό late game, αλλά μην ξεχνάμε ότι και οι Rocket συνήθως θέλουν να πηγαίνουν τα παιχνίδια στο late game και συνήθως το καταφέρουν και τα παίρνουν τα παιχνίδια τελευταία. Ακριβώς, από θέμα late game power spike, ρίχνοντας μία ματιά έτσι στα δύο compositions, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στον Gokumo, από τα δυνατότερα AD card στο late game, σίγουρα superior από την Caitlyn, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο πέφτει λίγο, λόγω του ότι κάποια από τα spell της δεν χρησιμοποιούνται ποτέ στη διαδικασία του late. Το Ace in a Hole φυσικά μόνο για harassment, καθώς δεν περνάει ιδιαίτερο damage. Από εκεί και πέρα τα Yordle Snap Traps σταματάνε να έχουν οποιαδήποτε χρησιμότητα μετά από το laning phase. Αυτό σημαίνει ότι η Caitlyn ίσως να πέφτει λίγο, τουλάχιστον σε σχέση με τον Gokumo. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό η Dicari σε καμία περίπτωση. Και το lifesteal έχει φάει αρκετό nerf, οπότε το Ace in the Hole μπορεί να κάνει αρκετή ζημιά στο τέλος του παιχνιδιού και να μην προλάβει το αντίπαλο carry, οποιοδήποτε αντίπαλο παίχτη, να κάνει regen από το damage το οποίο ήρθε πάνω του. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό ο Gokumo έχει το πλεονέκτημα. Ναι. Από την άλλη μεριά, φυσικά, κοιτώντας όλα τα υπόλοιπα composition, ο Maokai δεν είναι καθόλου άσχημο στο late game. Ειδικά στα late game teamfights που υπάρχει πάρα πολύ damage, τον απορροφάς περίπου το 20% από αυτό με την ulti, η οποία μάλιστα περιφέρεται γύρω σου πλέον μετά τις αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει στο Vengeful Maelstrom. Είναι πάρα πολύ καλό pick. Απ' την άλλη, βέβαια, με μια ματιά στο composition της Gambit, βλέποντας ένα Ziggs και ένα Dr. Mundo, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το ποιος έχει το πλεονέκτημα. Ισχύει, υπάρχει και αυτός ο Thresh, ο οποίος μπορεί με τον Death Sentence και το The Box να ζωνάρει την αντίπαλη ομάδα. Εκεί πέρα θα βρίσκεται και το Mega Inferno Bomb του Ziggs, που θα περνάει άπειρο damage, πολύ AOE damage γενικά βλέπουμε από τους Gambit, και ταυτόχρονα πολύ καλά scaling στο late. Για να δούμε πρώτη κίνηση από τον Γιάνκος, ο οποίος θέλει φυσικά από νωρίς να επιτεθεί πάνω στον Κούμπον. Θέλουν να κάνουν shutdown αυτό το Mundo πριν το level 6. Έχει ξεκινήσει λοιπόν το κυνηγητό. Ένα κοκκούν θα μετρήσει πάρα πολύ και πιάνει. Το πιάνει. Τελικά μπαίνει μέσα και ο Ζάζος, αλλά ένα flash είναι αρκετό για να ξεφύγει. Αυτό νομίζω ήθελα να κάνουν τώρα οι Rocket. Έφυγε λοιπόν το flash από τη μέση και λογικά ο Γιάνκος θα πρέπει να επισκεφτεί πολύ πολύ σύντομα ξανά αυτό το lane, ώστε να μπορέσουν να κάνουν shutdown τον Κούμπον. Από τη στιγμή που αυτό ο Dr. Mundo θα χτυπήσει το level 6, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον σκοτώσει, ιδιαίτερα κάτω από κάποιο tower. Το χρησιμοποιεί τώρα και το teleport, έβγαλε πρώτο τον Megatron's Cloak.
πολύ defensive κίνηση τώρα από τον Ζάζο. Όχι ότι περιμέναμε να βάλει κάποιο offensive item, αλλά δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια και να ανέγκα τον Cloak. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ magic damage το οποίο έρχεται από μεριάς Maokai και φυσικά από την Ελίζ του Γιάνκος, ο οποίος και αυτός χωρίς κάποιο magic penetration το οποίο δεν διαθέτει μέχρι στιγμής δεν θα μπορεί να περάσει ιδιαίτερο damage σε αυτό το Mundo. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που θα το χτίσει σε ένα Spirit Visage θα είναι A-OK ο Κούμπον σε εκείνο το σημείο. Θυμίζουμε ότι 20% increase σε όλα τα healing effects. Αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά και την ulti του και την passive του. Άρα πολύ δύναμη σε αυτό το Dr. Mundo με ένα ακόμα item. Για να δούμε τώρα τι θα καταφέρουν να κάνουν. Προσπαθεί να κάνει εκεί το hook ο Edward, αλλά έρχεται και το Dark Binding τώρα από τον Vander. Μην ξεχνάμε ότι τα bindings μιας Morgana, ειδικά στο bot lane, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Συνήθως ένα binding σημαίνει flash or kill. Σε αυτή την περίπτωση που πιάνει τον Thresh, ο οποίος είναι tanky, δεν ήτανε. Ακριβώς έτσι και ο Ιός είχε δεχτεί ήδη τον Black Shield εκεί ο Σέλαβερ και το αποτέλεσμα ήταν ότι τη στιγμή που ο Edward πιάστηκε με ένα Dark Binding ήταν πάρα πολύ εύκολο για τον Σέλαβερ να συνεχίσει να τον ποουκάρει σε όλη τη διαδικασία κατά την οποία ο Edward προσπαθούσε να γυρίσει πίσω. Φυσικά αυτό το Bio Arcane Barrage το οποίο έχει ο Kog'Maw, το οποίο το επιτρέπει extra damage, magic damage πάνω στα Autotax αλλά και πολύ παραπάνω range, πολύ δυνατό, μπορεί να τιμωρήσει οποιονδήποτε προσπαθεί να του ξεφύγει. Γενικά ο Kog'Maw είναι πολύ πολύ δυνατός. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο situational pick, γιατί δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο escape όπως ένα dash ή ένα arcane support όπως το Ezreal, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση κάνει πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχει και ο Maokai να έρθει κοντά του και η Elix και φυσικά η Morgana με την ultis, και από την άλλη μόνο Kha'Zix υπάρχει για να πηδήξει στην ουσία πάνω του. Ακριβώς. Και υπάρχουν πολλά defensive spells για να το σώσουν. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα χτίσουν και αυτοί οι παίχτες οι οποίοι ουσιαστικά θα επιτελέσουν το ρόλο του να είναι bodyguards. Μπορούμε να πούμε εντός εισαγωγικών του Σέλαβερα. Ένας από αυτούς είναι ο Maokai του Ζάζου, ο οποίος έχει δύο επιλογές. Μπορεί να πάει έναν πιο damaging Maokai, γιατί έχει αρκετά καλά ratios μετά από τις αλλαγές οι οποίες έγιναν. Μπορεί να πάει και σε κάτι πιο tanky. Πολύ έξυπνο εκεί πέρα το binding, αλλά δεν πρόκειται να πιάσει το flay. Και νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα δούμε τον Edward να δέχεται punishment. Προσπαθεί για το binding, δεν τα καταφέρνει, όμως δεν πειράζει καθόλου, γιατί πέρασαν πάρα πολύ χαρά πάνω στον Edward. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μάθημα, δεν θα ξαναεπιχειρήσει να μπει μέσα στον Σέλαβερ ή στον Vander. Παρόλο που ήταν πολύ καλή κίνηση. Ο Γκέντζα δεν ακολούθησε σε εκείνο το σημείο για να μπορέσει να συμπληρώσει λίγο damage και το Black Shield έστω και καθυστερημένα μπόρεσε να αποφύγει το Flay. Από εκεί και πέρα πολύ το punishment το οποίο ήρθε για τον Edward. Άλλη μια φορά λοιπόν βλέπουμε το πώς περίπου λειτουργεί αυτό το lane και από τη στιγμή που θα πάρει το The Box ο Edward έχουν ένα πιο all-in potential, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορούν να επηρεάσουν τους αντιπάλους. Θυμίζουμε ότι ένα και μόνο Black Shield επάνω στο Σέλαβερ μπορεί να περπατήσει μέσα από το The Box χωρίς κανένα απολύτως θέμα. Και φυσικά έχει και το τεράστιο range ο Kog'Maw όταν έχει ανοιχτεί την W που δεν χρειάζεται καν να είναι κοντά στον Thresh να τον πιάσει από κάποιο hook ή να είναι κοντά στο The Box τουλάχιστον. Εδώ ο Overpath θα δεχτεί τον Blue Buff από τον Γιάνκος, ένας Γιάνκος ο οποίος στην Elise έχει πάρα πολλές επιλογές για το όσον αφορά το team build θα ακολουθήσει και αυτό λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να δούμε άλλος ένας ο οποίος μπορεί να αποτελέσει είτε initiator για την ομάδα του αλλά είτε και bodyguard σωματοφύλακα του AD Carry του Σελαβέρ ο οποίος βρίσκεται στον Kog'Maw. Το ίδιο πράγμα φυσικά ισχύει και για τον Vander, τον οποίο βλέπω λογικά να πηγαίνει για κάποιο Mikael's Crucible πάρα πολύ νωρίς. Αυτό θα είναι ουσιαστικά και το αμυντικό spell που θα μπορεί να του προσφέρει. Έχουμε all-in potential όμως εδώ και... Jump in the waters λοιπόν από τον Overbow. Περνάει κάποια auto-shots, αλλά νομίζω ότι η W του 1Q ήταν αρκετή. Ακριβώς. Και μόνο νομίζω... και μόνο λοιπόν με το Satchel Charge ο 1Q καταφέρει να ξεφύγει από αυτό το all-in και... Με την ulti του Down Overpaw νομίζω ότι δεν θα μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα τον 1Q σε αυτό το lane. Ειδικά από τη στιγμή λοιπόν που ο Ziggs παίρνει και αυτό το blue buff θα μπορέσει να σπαμάρει άφοβα τις βόμβες του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει kill potential χωρίς το Jump the Waters από τον Overpaw σε εκείνο το σημείο. Άρα μεγάλο πλεονέκτημα για τον 1Q και περιμένουμε να δούμε ότι ίσως και να μεταφραστεί και σε CS αυτό. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή του Ziggs, καθώς μην ξεχνάμε ότι είναι ranged, έχει πάρα πολύ χαρά, δηλαδή είναι τέλειο συναντή στο φύζ και μην ξεχνάμε κατευθείαν. Ακριβώς αυτό μόλις έκανε το Jump in the Waters Overpaw, κατευθείαν χρησιμοποιεί την W και φεύγει έξω στην ουσία. Ακυρώνει το 1v1 kill potential του Overpaw, το οποίο είναι αυτό που χρειάζεται ένα φύζ να πάρει ένα kill, να πάρει το advantage για να έχει το one shot potential στο αντίπαλο carry. Ωστόσο, ο Overpaw διαθέτει και το Summoner Teleport, το οποίο τώρα βέβαια είναι on cooldown. Για να δούμε εδώ ο Edward. Ανακάλυψε και το Vander και τον Γιάκος που ετοιμάζαν κάποιο death trap εκεί στο boost. Κανένα όμως πρόβλημα για αυτούς. Ο Γκέντζα, ο οποίος έχει δεχτεί αρκετό χαρά και αυτός, νομίζω ότι μία Caitlyn, όσο και αν καθόμαστε και πενεύουμε το range της, από τη στιγμή που ανοίγει τον Bio Arcane Barrage, ο Σέλαβερ μπορεί άνετα να αντισταθεί σε αυτό το range poke το οποίο προσφέρεται από την Caitlyn. Νομίζω πρέπει να είναι περίπου ίδια, αν και δεν είμαι ακριβώς σίγουρος. Λίγο για τα παραπάνω νούμερα. Πρέπει να είναι του Kog'Maw. Αλλά δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Καθώς βλέπουμε και τον Diamond να κατεβαίνει, περιμένουμε να κάνει κάποιο gank στο bot. Έχει και την ulti του, μπορεί να γίνει invisible, καθώς αυτή τη στιγμή ο Γιάνκος είναι μακριά, μπορεί να κάνει κάποιο gank. Ενώ δεν θα με έκπλησε αν έκανε overpaw κάποιο roam στο map.
εφόσον δεν μπορεί να πάρει κάποιο kill στο mid. Είναι πολύ πιθανό, ήδη έτσι και αλλιώς η διαφορά στα CS αρχίζει να φαίνεται 6 ολόκληρα. Ένα ολόκληρο μήνυμα έχει πλεονέκτημα λοιπόν πήρε ένα IQ από τη στιγμή που κάηκε η ulti του Overpower και έτσι σταμάτησε να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο kill potential σε εκείνο το μεσαίο lane. Τώρα θα πέσει και το Mega Inferno Bomb για να καθαρίσει το επόμενο Minion Wave. Καθαρίζει επίσης και ο Overpower, οπότε η διαφορά θα παραμείνει σταθερή μεταξύ τους. Και για να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες επιλογές των παιχτών, καθώς και ήδη έχουν γυρίσει πίσω. Athens Holy Grail είναι το item για τον 1 IQ, ενώ λογικά θα είναι το... Πήγαινε προς το Lich Bane σιγά σιγά, το Sin λοιπόν έχει πάρει. Ναι, δεν το έβγαλε, επέλεξε, προτίμησε μάλλον τις Penetration Bottes. Τώρα βλέπουμε και ένα Ace in the Hole πάνω στο Vander. Δεν χρησιμοποίησε το Black Shield. Αν και δεν απορροφάει, ναι, δεν απορροφάει καθόλου. Δεν έχει κανένα νόημα, μόνο Magic μόνο Damage. Μόνο Attack Damage έχει το... Ακριβώς, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Ο Γκέντζα ίσως να θέλουν να πάρουν λίγο την πίεση του lane ίσως και να σκέφτονται να γυρίσουν πίσω. Προς το παρόν, μάλλον λόγω πίεσης γίνεται αυτό. Ο Γκέντζα προσπαθεί να πάρει κάποια παραπάνω CS από τον αντίπαλό του. Ήδη όμως έχει πολλά. 10 ολόκληρα είναι το πλεονέκτημά του. Πολύ damage τώρα πάνω στον Γιάνγκο. Βρίσκεται εκεί και Overpower. Δεν αποκλείεται να δούμε ένα 2v2 fight μεταξύ του Gambit και του Rocket. Για να δούμε τώρα ένα πηγαίνει από ένα θάμνο. Jump in the waters και φλασάρει κατευθείαν έξω τώρα. Πολύ καλή δουλειά από τον Overpower. Ίσως αυτό σημαίνει κάποιος δράκος τώρα για τους Rocket. Ακριβώς, δεν είχε καμία επιλογή εκεί ο 1 εκεί ο αμέσως λοιπόν. Έγραψε το flash και μπαίνει πάλι επιθετικά ο Overpower, αλλά μάλλον ήταν κακή κίνηση. Πιάνει και αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το flash. Τώρα Diamond περνάει πάρα πολύ damage. Χρησιμοποιεί και το passive του και παίρνει τελικά το kill 1 εκεί. First blood. Με ένα τελευταίο bouncing bomb λοιπόν ο 1 εκεί μαζί με τον Diamond τιμωρούν τον Overpower για αυτό το aggressiveness. Νόμιζε λοιπόν εκεί ότι σε εκείνο το σημείο είχε πλεονέκτημα. Από τη στιγμή που 1 εκεί είχε κάψει το flash, θεώρησε ότι μπορούσε να μπει και να τον σκοτώσει. Δεν είχε υπολογίσει όμως την παρουσία του Diamond προξεκινώ το lane. Άρα μία, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε κακή ή reckless κίνηση ακόμα καλύτερα από τον Overpower και φυσικά όχι εννοώντας τον παίχτη τον Fnatic. Έχουμε εδώ λοιπόν και κάποια trades στο botlane, ένα botlane στο οποίο τουλάχιστον CS-wise ο Genza έχει πάρει το πλεονέκτημα. Βέβαια πολύ damage και binding, τώρα έρχεται και το teleport κατευθείαν από το Zaus. Για να δούμε τώρα, νομίζω ότι ο Edward είναι ήδη νεκρός. Και... ο Overpower ήταν αυτός τελικά που έκανε το teleport και πήρε αυτό το kill, κάτι το οποίο χρειαζόταν πάρα πολύ. Δράκος τώρα για τους Rocket. Απολύτως λογικό, για άλλη μια φορά οι Rocket είναι αυτοί που έχουν την τελευταία κίνηση. Παρότι οι Gambit κατάφεραν να πιάσουν τον Overpower εκτός θέσης, αυτός μάζεψε για άλλη μια φορά ό,τι είχε, συγκεντρώθηκε και κατάφερε να κάνει μεγάλο play. Το teleport είχε γυρίσει από cooldown, στήσανε ένα kill λοιπόν κάτω του. Το έκαναν donate φυσικά για να μπορεί να επιβιώσει αυτό το mid lane με αυτό το kill. Και από εκεί και πέρα και ο πρώτος δράκος πηγαίνει για τους Rocket. Αυτό το οποίο είπε ο Γιάνγκο σε μια συνέντευξη ήταν όταν μένουμε έστω και πολύ λίγο πίσω στα kills κατευθείαν, ο επόμενος μας στόχος είναι να πάρουμε πάρα πολλά global objectives. Το είδαμε τώρα. Όχι μόνο ένα global objective και ένα kill. Το πήρανε κατευθείαν, δεν διστάσανε καθόλου. Ακριβώς και το έδωσαν και στο καλύτερο δυνατό target. Η αλήθεια είναι, φυσικά, πολύ ανάγκη θα το είχε αυτό το kill Overpower, ειδικά από τη στιγμή που πριν από λίγο παρέδωσε το first blood στον αντίπαλό του. Κάποια gold από αυτό είναι τα gold από τον Draco. Νομίζω ότι θα είναι αρκετά ευχαριστημένος με αυτό το matchup στο mid lane. Και ίσως μπορεί να βγάλει τώρα και το Lich Bane και τότε θα αρχίσει το κανονικό roaming. Τότε που θα μπορεί όντως να βγάζει πολύ, πολύ damage και να είναι αυτός ο φύζο, ο δυνατός φύζ. Στο άλλο κομμάτι του χάρτη, φυσικά στο πάνω lane μιλώντας, βλέπουμε ότι ο Κούμπον έχει ήδη ολοκληρώσει αυτό το speed defisage, το οποίο σημαίνει αρκετό magic resistance. Ο Ζάζος πλέον δεν θα τον απειλεί με τόσο πολύ damage, ειδικά από τη στιγμή που τώρα κι αυτός ολοκλήρωσε ένα round of ages. Αυτό σημαίνει ότι τώρα θα πάρει λίγο παραπάνω ability power και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα tanky stats του, το health και το mana, θα πρέπει να περιμένει 10 λεπτά. Από τώρα στο 23ο λεπτό του παιχνιδιού λοιπόν θα είναι full στακαρισμένο αυτό το item για τον Ζάζος. Ενώ οι επιλογές των AD carry που λέγαμε νωρίτερα είναι αρκετά ενδιαφέρον, βλέπουμε ένα Sin και ένα Phage. Αυτό σημαίνει Trinity Force τώρα για τον Kog'Maw. Θέλει να έχει μια δύναμη για το mid game, δεν θέλει να είναι μόνο αυτός ο late game χαρακτήρας. Ενώ από την άλλη, ο Genza βλέπουμε το κλασικό Infinity Edge, δεν βλέπουμε κάτι περίεργο. Τίποτα το οποίο να μας εκπλήσει τουλάχιστον. Το Infinity Edge σαν πρώτο item στην Caitlyn φυσικά έγινε πολύ της μόδας μετά από τις αλλαγές σε αυτό το item, το οποίο πήρε και ένα δυνατό bonus στο attack damage του. Ένα 10 damage παραπάνω, ανέβηκε και λίγο εξώτου νομίζω κατά 200 gold. Αν και όπως είπαμε και νωρίτερα δεν είναι αυτό που το έκανε τόσο δυνατό. Τώρα βλέπουμε λοιπόν τον Ζάζ να επιτίθεται πάνω στον Κούμπον, αλλά δεν κάνει και πάρα πολύ damage. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έχει το Spirit Visage, οπότε σημαίνει πολύ πολύ magic resistance, οπότε σημαίνει καθόλου damage πάνω του. Ακριβώς, άνοιξε και το Sadism φυσικά και θα γεμίσει full HP και πάλι. Απ' την άλλη μεριά, ο Ζάζ με το Vengeful, με άλλον ανοιχτό, δεν δέχτηκε και ο ίδιος ιδιαίτερο damage από τον αντίπαλό του και έτσι απλώς ανταλλάσσουν ultis αυτοί οι top laners. Ίσως και να είναι δείγμα βαρεμάρας αυτό, θα μπορούσα να πω, ότι τον lane τους έχει καταντήσει τόσο νεαρό που απλώς καίνε τη σούλτη τους για πλάκα προκειμένου να κάνουν κάτι τουλάχιστον. Από τη μία οι Gambit δεν μπορούν να κάνουν κάποιο engage αφού γνωρίζουν ότι υπάρχει το Black Shield και το Death Sentence δεν θα κάνει και πάρα πολλά. Από την άλλη φοβούνται επίσης και
οι Rocket να κάνουν κάποιο engage, καθώς δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται το Diamond ή φοβούνται μάλλον την Caitlyn και το Thresh combo. Τώρα βλέπουμε ένα Mega Inferno Bomb πάνω στους Rocket, προσπάθησε εκεί με τις ροκέτες να κάνει κάποιο slow. Ο Diamond δεν τα κατάφερε. Υπήρχε έτσι η περίπτωση να μπορέσουν να κάνουν το re-engage Gambit Gaming, ωστόσο δεν έγινε κάτι τέτοιο και έτσι έχουμε μία καμένη ulti από τον Ziggs για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Rocket για να κάνουν capitalize πάνω σε αυτό. Εδώ ο Overpower, ο οποίος φυσικά έχει βάλει αρκετούς πόντους πάνω σε αυτό το Playful Trickster, το damage πλέον είναι αρκετό για να μπορέσει να καθαρίσει ολόκληρο το wave. Αλλά και πάλι τον έχει κρατήσει αυτό αρκετά πίσω στα minions, 146 minions, 173, νομίζω το περιμέναμε. Άλλωστε ενάντια σε ένα Ziggs ο οποίος πραγματικά είναι ένα farming machine. Τώρα βλέπουμε κάποια πόγα από πλευρά Rocket. Προσπαθούν να το κάνουν defense Gambit, καθώς είναι εκεί και ο Diamond, αλλά το target είναι αρκετά χαμηλά, θα μπορούσαμε να πούμε. Ακριβώς, το Sieging συνεχίζεται και φυσικά η Caitlyn, όσο καλή και στο να είναι στο να καταστρέφει towers, δεν μπορεί τόσο εύκολα να τα υπερασπιστεί. Και όλα στο μοναδικό wave clear potential το οποίο διαθέτει, βέβαια, είναι από αυτό το Piltover Peacemaker, το οποίο και αυτό δεν είναι αρκετό για να καθαρίσει ολόκληρο wave με ένα shot. Και από εκεί και πέρα, με τον Bayer Ken Barrage του, ο Kog'Maw μπορεί άνετα από πολύ ασφαλή απόσταση να καταστρέψει πύργους. Πρώτο tower λοιπόν στην κατοχή τη Rocket στα 15 λεπτά παιχνιδιού και αυτό θα του δώσει ένα ωραίο υγιές πλεονέκτημα τη τάξη των 3.000. Gold, άμα προσθέσουμε και όλα τα υπόλοιπα, είναι κάτι λιγότερο, περίπου 2,5, αλλά είναι ένα καλό πρώτο βήμα για τους Rocket. Σίγουρα ένα πολύ καλό βήμα, καθώς αυτή τη στιγμή χρειάζεται αυτό την early δύναμη, χρειάζεται αυτή τη mid-game δύναμη. Μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει το Trinity Force ο Celaver, οπότε θέλουν να κάνουν plays τώρα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, το composition των Gambit ίσως είναι καλύτερο από τον Rocket στο τέλος του παιχνιδιού, οπότε κάτι πρέπει να κάνουν ASAP. Οι Rocket πρέπει να πάρουν ένα μεγάλο προβάδισμα τώρα, για να μην είναι πολύ αργά. Πολύ ωραία η παρατήρηση την οποία έκανε σχετικά με το Trinity Force, το οποίο μου έδωσε, ας πούμε, το ένασμα να εξηγήσουμε για άλλη μια φορά το τι συμβαίνει με τον Kog'Maw και γιατί το Trinity Force είναι ένα τόσο δυνατό item. Το πολύ δυνατό από τη μία μεριά είναι ότι λόγω του Fades σε κάθε auto-attack μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω movement speed, το οποίο σημαίνει ότι αυτό το immobility του Kog'Maw σιγά σιγά γίνεται negate. Από την άλλη μεριά όμως το καλύτερο είναι το sin. Όμως να δούμε όμως πρώτα Yankos το engage. Ο Yankos όμως έχει πιαστεί, έχει ανοίξει και το The Box ο Edward. Δεν νομίζω να μπορεί να ξεφύγει, χρησιμοποιεί το repel, αλλά δεν έχει πού να πάει. Ο Diamond παίρνει το kill. Ερχόταν και ο Kubon έτσι και αλλιώς εκεί. Οπότε μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Πιάνεται εκτός θέσης ο Yankos. Κανένα λοιπόν πρόβλημα από τους Gambit να κάνουν σε αυτό το kill. Και πρέπει να συνεχίσει την εξήγηση για το Trinity, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό. Πάμε λοιπόν πίσω. Η passive από το Sin λέει ότι κάθε φορά που γίνεται κάποιο spell, το επόμενο auto-attack βαράει παραπάνω damage, το οποίο είναι based στο attack damage το οποίο διαθέτει ήδη αυτός ο χαρακτήρας. Το οποίο σημαίνει ότι κάθε φορά που ενεργοποιεί κάποιο spell το Celaver, το επόμενο του auto-attack είναι πολύ empowered και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καταστρέφει towers. Γιατί όμως είναι ιδιαίτερα στον Kog'Maw πολύ δυνατό. Γιατί η ulti του φυσικά, η οποία είναι το Living Art, έχει cooldown το οποίο αγγίζει περίπου το 1,5 δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σπαμάρει σε κάθε auto-attack, μπορεί να σπαμάρει και ένα spell άνετα ο Celaver και να βγάλει το maximum potential από αυτό το item πάνω στον Kog'Maw. Ακριβώς. Και φυσικά είναι περίπου και για τους ίδιους λόγους που έβγαζε και ο Candy Panda το Trinity στη Vayne, για να μην είναι μόνο καλός στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά να είναι καλός και στο mid-game. Αλλά εντάξει, αυτό που είσαι είναι πιο λεπτομέρειες. Ακριβώς, αλλά ωστόσο σημαντικές λεπτομέρειες είναι. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε και αυτονόητα πράγματα, γιατί πολλοί ήδη τα ξέρουν, αλλά για όσους από εσάς δεν το γνωρίζετε και αναρωτιέστε γιατί παίζοντας Kog'Maw στα solo queue ή στα παιχνίδια σας γενικώς δεν μπορείτε να βγάλετε το maximum damage, δοκιμάστε ακριβώς αυτό. Δοκιμάστε να κάνετε ένα auto-attack, μία ulti, ένα auto-attack, μία ulti κάθε φορά και θα προκάρετε σίγουρα το sin συνεχώς έτσι. Λοιπόν, θα δείτε πώς βγαίνει το maximum damage potential από τον Kog'Maw. Το Trinity Force έχει ολοκληρωθεί μαζί και το Lich Pain και το Rondovages για το Zazu μαζί με το Giant Belt. Νομίζω ότι είναι έτοιμοι οι Rocket να κάνουν το πρώτο teamfight καθώς ο Δράκος έχει βγει. Οπότε είναι τέλειο το timing νομίζω για αυτούς. Από την άλλη, Gambit Gaming δεν είναι τόσο καλά. Δεν έχει καν ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή ο Genza το Infinity Edge. Δεν έχει φτάσει δηλαδή στο Power Spike αυτή τη στιγμή για την Caitlyn. Είναι αρκετά πίσω και μια Caitlyn χωρίς Real Attack Speed, εφόσον βασίζεται στα auto hits, δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Φυσικά ο Kubon έχοντας κάψει το Summoner Teleport από πριν πρέπει να βρίσκεται σε αυτή την περιοχή του Δράκου. Ο Ζάζους δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Τώρα γίνεται το Teleport από τον Ζάζους. Πρέπει να φαϊτάρουν οι Rocket. Μπαίνει με το Repel λοιπόν, δεν καταφέρει να το κλέψει ο Yankos μέσα. Είναι μόνο στο Diamond, τον φαϊτάρει μόνο του. Τώρα βλέπουμε το Slow Champion the Waters πάνω στο Kubon. Ενώ ο Yankos συνεχίζει και βαράει τον Diamond. Τώρα έχει μπει μέσα και ο Ζάζους και πηδάει πάνω στον Diamond μέσα στην ομάδα των Gambit Gaming. Βλέπουμε τους Rocket να προσπαθούν να τους βαρέσουν όλους. Τους Gambit πιάνει και το κουκούν πάνω στον Edward και τον Binding ακολουθεί πάνω όλη η ομάδα των Rocket και τον παίρνουν τελικά. Ο Ζάζους είναι αυτός που θα πάρει το kill. Ενώ το Chase συνεχίζεται, έχει έρθει από πίσω τώρα ο Overpow. Για να δούμε, καθώς σιγά σιγά προσπαθούν να τους πιάσουν και πάλι οι Rocket ψάχνουν για πολύ περισσότερο αίμα. Για να δούμε, προσπαθούν να κάνουν το κουκούν πάνω στο Genza και το Binding ακολουθεί. Kill για τους Rocket, άλλο ένα kill, πολύ πολύ καλή δουλειά. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν ένα πολύ νικηφόρο fight για τους Rocket. Δεν κατάφερε να κάνουν σε κύριο το δράκο. Μάλιστα ένας πολύ σημαντικός δράκος για τους Gambit, ειδικά από τη στιγμή που είχαν χάσει ήδη δύο towers.
Ωστόσο, οι Rocket είναι αυτοί οι οποίοι φεύγουν με 2 kills από την όλη ιστορία και νομίζω ότι λίγο πολύ το balance είναι υπέρ των Rocket, καθώς κατάφεραν να δεσμεύσουν και το tower στο πάνω lane. Αυτό από μόνο του κάνει είναι και το δράκο συν τον gold από τα 2 kills, τα οποία φυσικά τα assist μοιράστηκαν όλοι οι παίχτες. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν mega worth για αυτούς. Από εκεί και πέρα, άμα έχουμε ένα replay σε αυτό το teamfight, μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να δούμε ότι στην αρχή οι Gamut Gaming έχουν τον έλεγχο του fight και από εκεί και πέρα δύο πράγματα πηγαίνουν στραβά. Το ένα είναι ότι ο Diamond Prox κάνει το jump του Kha'Zix την ίδια ώρα που προσπαθεί να κάνει το teleport επάνω του ο Zazus. Αυτό σημαίνει ότι φέρνει τον top laner των αντιπάλων μέσα στην ομάδα των Gamut Gaming με την ulti και ό,τι damage προσπαθούν να κάνουν οι Gamut δεν μετράει. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι Gamut ξεκινάνε και τρέχουν και οι Rocket αποφασίζουν να τους ακολουθήσουν. Αυτό είναι καλό για τους Gamut γιατί όσο κάνουν kite backwards έχουν ένα Ziggs ο οποίος μπορεί να συνεχίσει να σπαμάρει bombs. Το πρόβλημα είναι ότι ένα Q δεν έχει mana και όλα αυτά συντέλεσαν στο ότι οι Rocket πήραν 2 kills χωρίς να κινδυνεύσουν καν από την αρχή του fight. Και μην ξεχνάμε και τα 2 kills έγιναν με αυτό το εκπληκτικό change C combo το οποίο έχουν. Κατευθείαν το κοκκούν και μετά ακολουθεί κατευθείαν και το binding, ένας εύκολος στόχος μετά για το Vander και αυτό σημαίνει 4 δευτερόλεπτα σε C περίπου, νομίζω ότι είναι ένα kill. Το Elise Morgana έχει γίνει πλέον mainstream θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το change CC, το οποίο φυσικά τη στιγμή που συμπληρώνεις και κάτι από Maokai γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Ακριβώς. Μεγάλη επένδυση εκεί από τους Rocket σε αυτό το team comp, το οποίο θυμίζει πιο πολύ peak potential σε συγκεκριμένο target παρά τόσο team fighting. Έχει πρόβλημα τώρα Overpower γιατί είναι και ο Edward και ο Diamond. Αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το flash. Τώρα φεύγει και με την Y6. Champion the waters πάνω στο Diamond. Yes, καταφέρει και ξεφύγει τελικά. Και ο NIQ βρίσκεται και κοντά. Φυσικά υπάρχει φυσική παραπλήρωση. Όχι, έλαβε. Για να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει αυτό το kill. Τον κατεβάζει πάρα πολύ χαμηλά. Έχει και το Red Buff οπότε κατάφερε και τον έκανε slow. Τελικά ξεφεύγει πολύ όμορφα Overpower. Πολύ έξυπνα χρησιμοποιήσει όλα τα skill shot. Για να ξεφύγει από την ομάδα των Gambit. Escape Security λοιπόν την ίδια ώρα που το mid lane των Rocket έπεσε από τα Minions και είναι ο πρώτος πύργος για την Gambit Gaming. Ένας πύργος ο οποίος θα τους φέρει πάρα πολύ κοντά. Στα 2000 λοιπόν gold απέχουν οι Gambit περίπου από τους αντιπάλους τους. Μια Rocket η οποία στο 21ο λεπτό του παιχνιδιού, αλλά 2 για το maximum stacking αυτού του Round of Ages για τον Zazus. Πολύ σημαντικό να δούμε το πότε θα έχει τα carry full και το τι διαφορά θα κάνει στο παιχνίδι. Αλλά ωστόσο, πολύ καλά mechanics τον Fizz από τον Overpa, ο οποίος συντόνισε το escape του πάρα πολύ καλά. Κάνει το flash στη σωστή στιγμή. Χρησιμοποιεί το playful trickster για να μπορέσει να αποφύγει τα CC και το Chant the Waters ακριβώς chain απάνω για να μπορέσει τουλάχιστον να καθυστερήσει τους αντιπάλους τους κόβοντας στο διάδρομο. Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό escape. Φυσικά βοήθησε και ο Σελαβερ σε αυτό. Προσπαθούν τώρα οι Rocket να πάρουν αυτό το mid turret, αλλά δεν μπορούν καθώς υπάρχει όλη η ομάδα των Gambit. Γενικά στο παιχνίδι, εγώ επιμένω πάρα πολύ στα AD carries, γιατί μην ξεχνάμε αυτό το οποίο είχε πει ο WFT, ο Dreapatch, πριν όταν έγιναν αυτές οι μεγάλες αλλαγές στα AD carry. Είχε πει ότι οι χαρακτήρες όπως Caitlyn, όπως όλοι αυτοί οι χαρακτήρες που έβγαζαν τον Bloodthirster και τώρα θα αναγκαστούν να βγάλουν το Infinity Edge, το power spike τους είναι γύρω στα 8.500 gold που είναι τώρα. Το Infinity Edge Bottas και τα δύο Dorans, ενώ για τα AD carries τα οποία δεν χρειάζονται να βγάλουν τον Bloodthirster, AD carries όπως η Vayne, AD carries όπως η Kog'Maw, τα οποία χρειάζονται να βγάλουν ένα άλλο item, έχουν το Power Spike πολύ πιο νωρίς και ταυτόχρονα είναι πολύ καλύτερα στα teamfights νωρίτερα, όπως είδαμε και προηγουμένως. Ακριβώς και με αυτό πολλοί βιάστηκαν να πιστέψουν ότι θα ήταν και ο θάνατος του Lucian και τελικά ό,τι έκπληξε ο Lucian επιστρέφει με ένα πολύ δυνατότερο build made by Reckless. Mm-hmm. Ένας Lucian φυσικά ο οποίος δεν θα είναι τώρα στη διάθεση των παιχτών. Ένας Lucian που είναι αρκετά. Είναι θέμα αμφιλεγόμενων συζητήσεων, μπορούμε να πούμε, για το κατά πόσο οι αλλαγές οι οποίες δέχτηκε ήταν ενέρευση ή όχι. Αλλά θα περιμένουμε, νομίζω, άλλη μια εβδομάδα για να αναλύσουμε ιδιαίτερα αυτές τις αλλαγές τις οποίες έχουν γίνει. Τις γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Αλλά από τη στιγμή που ο Lucian είναι disabled, νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Με το που τον επιτρέψουν ίσως από την επόμενη εβδομάδα. Η Riot τον έκανε disabled για να τον συνηθίσουν οι παίκτες. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει κάποια αλλαγή στο επόμενο patch. Πάντως σίγουρα τον έχουν κάνει disable για αυτήν την εβδομάδα, καθώς ήταν, το patch έγινε πριν λίγες μέρες, οπότε οι παίχτες δεν έχουν προλάβει να το. Μπορούμε απλώς να πούμε βέβαια την προσωπική μας γνώμη πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται ο καινούργιος Lucian μετά τις αλλαγές Gentoic. Ναι, εγώ έπαιξα ένα solo και δεν κατάλαβα διαφορά. Πάλι κουβάλισα. Εντάξει. Κλασικός κουβαλίτης φυσικά ο Gentoic στα solo queue. Απ' την άλλη μεριά, εγώ που τον έπαιξα λίγο τον θεωρώ πολύ πιο OP από ότι ήταν παλαιότερα. Παρότι η Riot διαμαρτυρόταν για το πόσο δυνατός είναι αυτός ο Champion, ναι, μεν είναι λίγο πιο risky πλέον. Λόγω κάποιων nerf που έγιναν στο range του, αλλά από εκεί και πέρα το mechanic το οποίο έχουν βάλει στα spells του τον κάνει τρομερά mobile, τον κάνει πραγματικά για μένα OP. Αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αργότερα. Συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Ένα παιχνίδι το οποίο, αν και δεν έχει τόσο μεγάλη δράση, τόσο συνεχή δράση θα μπορούσαμε να πούμε, έχει κάποια καλά ξεσπάσματα και κατά τα άλλα, όπως βλέπουμε και από τη γενική εικόνα, είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν έχουν ξεφύγει πάνω από 2.000 η διαφορά των δύο ομάδων. Ναι. Στα 25 λεπτά, πραγματικά βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δύο ωραία fights τα οποία έχουν γίνει. Τώρα βλέπουμε ένα Ace in the Hole πάνω στο Vander, το οποίο δεν κάνει πάρα πολύ damage. Αλήθεια είναι πάνω του. Έχει ολοκληρώσει και το Infinity και το Zeal. Περίμενα να σου πω την αλήθεια παραπάνω. Ο Damage, ο Vander πρέπει να έχει κάποια
η Armor Runes να έχει επιλέξει κάποια αντικείμενα με Armor. Ναι. Α, πόσο φαίνεται το Aegis of Elysium. Καλό μου ακούγεται, έχει και το Ruby Crystal, έχει πολλή ζωή αυτή τη στιγμή για ένα support. Για να δούμε, διψάνε και οι δύο ομάδες, καθώς βλέπουμε τώρα επικεντρωμένες στο Draco. Βλέπουμε και το Teleport τώρα από τον Kubon, αλλά το Champ in the Waters δεν είναι καλό. Αυτό ταυτόχρονα ακυρώνει όλα τα spells, το οποίο λοιπόν θέλω να κάνει τον Rocket. Όλα τα spells των Rocket σε αυτό το σημείο έχουν καεί και για να δούμε άμα οι Gambit μπορούν να κάνουν κάποιο capitalize. Χωρίς αυτή την ulti του Fizzy υπάρχει αυτή η σχετική σιγουριά των Gambit Gaming ότι κάποιος από αυτούς δεν πρόκειται να γίνει one shot πριν καν ξεκινήσει το fight. Και Overpower ίσως εκεί να βρίσκεται σε λάθος θέση γιατί δεν έχει την ulti του για να κάνει το όμως, καθώς δεν έχουν πολύ καλό positioning αυτή τη στιγμή οι Gambit. Ζέρος έχει κάψει το Vengeful Maelstrom. Τώρα είναι η στιγμή των Gambit για να μπορέσουν να αντιδράσουν. Ή τώρα ή ποτέ. Για να δούμε, ο Γιάνκος βαράει το Draco. Έρχεται τώρα και το teamfight. Μπαίνει όλη η ομάδα στο λιμέρι του Draco. Τώρα βγαίνει Overpower πολύ όμορφα, αλλά ο Γιάνκος έχει πιαστεί το repel. Δεν έχει που να πάει. Πιάνε τελικά, αλλά flash τελευταίο δευτερόλεπτο και κάνει το escape. Τώρα ένα dark binding δεν έχει στόχο. Ένα πολύ καλό disengage από τους Rocket και κατάφεραν να πάρουν τον Draco και δεν πέθανε κανείς. Τρομερή ψυχραιμία από τον Γιάνκο σε εκείνο το σημείο, ο οποίος επικεντρώνεται απλώς και μόνο στο Smite War. Θεώρησε ότι θα μπορούσε να ζήσει μέχρι ο Draco να βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο και φυσικά χρησιμοποιεί το execute damage από την Elise μαζί με το Smite για να μπορέσει να τον κάνει secure. Φυσικά παρόμοιο mechanic υπάρχει και στον Kha'Zix, αλλά ωστόσο κατάφερε ο Γιάνκο να κερδίσει αυτή τη μάχη και να φύγει ζωντανό στη συνέχεια χρησιμοποιώντα το Summoner Flash του. Πάνω από τον Dragon Pit, πάρα πολύ καλό play overall από τους Rocket, παρότι είχαν κάψει πάρα πολλά και νομίζω ότι σε κάποια πιο έμπειρη ομάδα ή κάποια ομάδα η οποία δεν θα φοβόταν τόσο όπως η Gambit, αυτό θα μπορούσε να ήταν καταστρεπτικό. Ωστόσο οι Rocket καταφέρουν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, κάνουν λοιπόν σωστό damage control, περιορίζουν τη ζημιά και τελικά βγαίνουν νικητές από το όλο trade. Και βλέπουμε τώρα να έχουν μεγαλώσει διαφορά. Πριν ήταν στα 2K Gold, τώρα είναι στα 4,5 K Gold. Μην ξεχνάμε ότι όσο προχωράει το παιχνίδι, τόσο πολύ μεγαλώνουν και τα Gold τα οποία δίνει ο Δράκος. Τα turrets είναι 3-3 για τους Rocket και 1 για τους Gambit. Γενικά βλέπουμε ένα μεγαλύτερο objective control, global objective control από τους Rocket και τα warding νομίζω ότι έχουν αρχίσει και γίνονται πιο επιθετικά. Φυσικά σε αυτό βοηθάει και η διαφορά στο gold, η οποία έχει φτάσει περίπου τα 4.500 gold. Φυσικά μετά από τον τελευταίο Draco έχει ανοίξει κάπως η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Gambit φυσικά δεν μπορούν να επιστρέψουν. Η διαφορά δεν είναι τόσο τραγική στα 26 λεπτά παιχνιδιού και με τη Rocket να κάνει τόσα λάθη στα engage της. Γιατί μόνο περί λαθών μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα καμένα cooldown. Στο Champ the Waters στην αρχή, το Vengeful Maelstrom στη συνέχεια, όλα αυτά ήταν cooldowns τα οποία άμα καούνε θα μπορούσαν άνετα οι Gambit να είχαν πατήσει τη σκανδάλη για να κάνουν capitalize. Αποφάσισαν να πάνε για το μεγαλύτερο objective, το Draco, λίγο πριν. Και δεν τα κατάφεραν, ωστόσο, άμα συνεχίσουν όμως αυτά τα λάθη από τη Rocket, σίγουρα οι Gambit μπορούν να κάνουν capitalize κάπου και να επιστρέψουν πίσω στο παιχνίδι. Ακριβώς, πρέπει να αρπάξουν αυτή την ευκαιρία την οποία έχουν δώσει πάρα πολλές φορές οι Rocket. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουν καταφέρει, αν και νομίζω ότι θα το καταφέρουν σύντομα. Ένα πολύ ωραίο binding πάνω στον Diamond, το οποίο θα κάνει πολύ, πολύ 50% HP, όχι άσχημα λοιπόν από τον Vander, ο οποίος εκεί θα δεχτεί και θα κάνει ουσιαστικά το active του. Τώρα ο Γιάνκος κάνει plays και ένα vision ward για να καταστρέψει το αντίπαλο ward το οποίο έχουν μέσα οι Gambit. Αλλά πολύ έξυπνο επίσης. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Τα auto-tax από τον Baron μπορούν να κάνουν proc το Banshee's Veil. Και νομίζω ότι το νιώσε τώρα ο Γιάνκος, ο οποίος σίγουρα θα περηφανευόταν για αυτό το καινούριο item στο inventory του. Και ξαφνικά με ένα auto-tax από τον Baron. Του φεύγει, αλλά μην ξεχνάμε ότι το cooldown το οποίο έχει, το βλέπουμε ήδη στο inventory του, είναι πολύ μικρό. Θα το έχει σε πολύ πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ένα έξυπνο siege τώρα από τον Overpower. Με το διπλό teleport τρέχουν αυτή τη στιγμή οι Rocket. Αυτό σημαίνει διπλό split push. Το βλέπουμε όλη την ώρα στο minimap. Μια τακτική η οποία νομίζω ότι ξεκίνησαν οι Millennium. Ακριβώς, ήταν μια τακτική την οποία οι Millennium την είχαν ξεκινήσει. Βέβαια, ήταν και η πρώτη ομάδα η οποία επέλεγε αυτά τα teleport στα παραπάνω, έδινε το teleport στο midlane, στο gear πολλές φορές και έτσι κάπως ξεκίναγαν αυτά τα plays. Σιγά σιγά φαίνεται ότι και οι Rocket έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν σε αυτό το στυλ. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, η αλήθεια είναι τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Αλλά ιδιαίτερα επιθετικά όταν υπάρχει αυτό το gold advantage και όταν ξέρεις ότι οι παίχτες σου μπορούν να κάνουν duel ένα βία ένα κάποιον άλλο παίχτη, σίγουρα είναι ένας λόγος παραπάνω το να έχεις αυτό το teleport στη διάθεσή σου. Όντως, πάντως. Γενικά περιμένουμε πολύ, πολύ aggressive παιχνίδι από τον Overpower. Σίγουρα θέλει να κάνει αυτό το one shot. Έχει στο inventory του το Deathfire Grasp, το οποίο δεν είναι ένα must item για το Fizz απαραίτητα. Ο συγκεκριμένος το έχει βγάλει τώρα, οπότε περιμένω να το χρησιμοποιήσει για να κάνει κάποιο one shot. Έχει τώρα και το Zonias, ετοιμάζει το Zonias. Έχει και τις penetration τους bots, οπότε μιλάμε ήδη για πάρα πάρα πολύ damage. Ακριβώς κάπου εδώ φυσικά οι Rocket αρχίζουν και ανταμείβονται για το blue side band του στον Twisted Fate. Ξέρανε ότι συνήθως πολλοί midlaners αναγκάζονται να παίξουν το teleport λόγω απάντηση στον Twisted Fate. Δεν κάνουν τίποτα τέτοιο. Όμως βγάζουν τον TF από τη μέση και παίρνουν τον Fizz ένα champion ο οποίος μπορεί να παίξει το teleport, αλλά δεν είναι και αναγκαστικό. Βέβαια, φυσικά θα μπορούσε άνετα ο NQ να έχει απαντήσει με κάποιον Ryze, ο οποίος
Έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές και counter pick του Fizz και μπορεί να πάρει και το Summoner Teleport. Ωστόσο, θα έπρεπε να παίξει τελείως τα τυφλά ο αντίπαλος mid laner 1 EQ και να μαντέψει το ότι Summoner Spell κουβαλούσε Overpow. Φυσικά δεν ανακάλυψε αυτό το Summoner Teleport μέχρι που μπήκαν στο loading screen και τότε ήταν αργά. Και έτσι η Rocket κακιστικά, θα μπορούσαμε να πούμε, διεκδίκησαν αυτό το πλεονέκτημα του ενός global cooldown παραπάνω. Mm-hmm. Γενικά περίμενα από τον Overpow να κάνει πιο πολύ κίνηση με τα teleport, καθώς δεν έχει το ignite, okay, δεν μπορεί να πάρει kill στο mid lane μόνος, το όπως είπαμε και νωρίτερα, εφόσον είναι και ο Ziggs και δεν έχει το teleport, το ignite δεν μπορεί να είναι τόσο aggressive, αλλά εφόσον έχει αυτό το teleport πρέπει να το κάνει capitalize, όπως μπορεί και άλλωστε ο TF με τον Destiny, έτσι αντίστοιχα πρέπει να το κάνει και ο Fizz, δεν το έχει κάνει τόσο πολύ, αν εξαιρέσουμε φυσικά το ένα teleport που έκανε στο bot lane, πήρε αυτό το kill και το kill το οποίο, και την assist την οποία πήρε στο Dragon Fight νωρίτερα. Μία πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα μας έδειξε πριν το πώς έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στον Gold 1 EQ απέναντι στον αντίπαλό του. Φυσικά είναι λογικό ρίχνοντας μία ματιά στα CS. Έτσι και ίσως ο Ziggs είναι πολύ πολύ καλύτερος farmer. Μπορεί να φαρμάρει σε πολύ παραπάνω από ένα lane ταυτόχρονα εφόσον χρησιμοποιήσει και την ulti του το Mega Inferno Bomb. Και έτσι ως αποτέλεσμα έχει φύγει ένα ολόκληρο item μπροστά από τον αντίπαλό του. Τρία ολοκληρωμένα items και έναν εκατόν σκλοκ στο inventory. Το απέναντι σε δύο ολοκληρωμένα items και μόνο αυτό το Seeker Soundguard. Αν ο Ziggs έχει ένα πολύ καλό position, νομίζω ότι μόνος του μπορεί στην ουσία να κουβαλήσει το παιχνίδι. Κοιτάξτε πόσα αντικείμενα έχει. Rabadon's Athens, Void Staff και Penetration Bottles. Μιλάμε για άπειρο damage αυτή τη στιγμή για τον Ziggs, ο οποίος έχει και το AOE και το Mega Inferno Bomb. Μπορεί να φτάσει πάρα πολύ καλά τον κόκκιμο πίσω εκεί πέρα που θα βρίσκεται πάρα πάρα πολύ πίσω. Ενώ τώρα μάλλον θα δούμε κάποιο teamfight, καθώς δεν θέλουν να το δώσουν έτσι ρόκα την αντίπαλη Blebuff. Μεγάλη επένδυση στο Magic Resistance από μεριάς Gambit Gaming, και γιατί όχι, άλλωστε ουσιαστικά και τα 5 targets των Rocket μπορούν να βγάλουν μια μορφή Magic Damage, με μοναδική εξαίρεση φυσικά τον κόκκιμο, ο οποίος βγάζει και AD ταυτόχρονα. Όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες των Rocket βγάζουν καθαρά Magic Damage, χτίζουν καθαρά πάνω σε Ability Power, οπότε φυσικά πολύ σωστά τα ετοιμαζήσεις όπου βλέπετε Negatron's Clock στα inventory τους, αλλά φυσικά και στον build του Kubon αυτό το Aegis of the Legion. Oh, Binding λοιπόν και Jump in the Waters πάνω στον Diamond Isis, έχει αστεί χρησιμοποιεί και τον Deathfire Grasp, αλλά ένα hook είναι αρκετό, αλλά κοιτάξτε πόσο έκανε μακριά ο Travel. Ο Ζαζ τον έπιασε και το σκότωσε τελικά. The box τώρα για να τον τραβήξουν μακριά του. Αλλά μπαίνει για άλλη μια φορά πάνω στον 1Q. Τώρα χρησιμοποιείται και το Jump in the Waters πάνω στον 1Q. Πρόβλημα, έχει χρησιμοποιεί και το Flash of Thunder για να το φτάσει. Γκέντζα τώρα έχει πιαστεί από το Binding. Ακολουθεί και ο Ζαζ μαζί του. Πολύ, πολύ damage και το Ignite. Ένα χιτάκι ακόμα. Δεν το κάνανε οι Rocket. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Πάντως πήραν ένα kill και παραλίγο και δεύτερο πάρα πολύ καλά. Και ίσως αυτό σημαίνει και Baron. Ίσως αυτό να σημαίνει και Baron, αλλά ίσως και ομαδικό recall από μεριάς Rocket, καθώς δεν έχουν το HP για να μπορέσουν να ξεκινήσουν αυτό το challenge. Θυμίζουμε ότι υπάρχει απειλή από το Mega Inferno Bomb και θα μπορούσε να τους κατεβάσει αρκετά χαμηλά. Τα δύο teleport τώρα ακριβώς χρησιμεύουν. Γυρνάνε πίσω και με full HP ξαναγυρνάνε οι παίχτες των Rocket. Τρομερό. Υπάρχει το Mega Inferno Bomb για να προσπαθήσει ο NIQ να διεκδικήσει κάτι παραπάνω σε εκείνη την περιοχή. Αλλά ήδη βλέπετε έχει ανοίξει ο Maokai το Vengeful Maelstrom. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μειώσει το damage του Mega Inferno. Κοιτάξτε, one shot έκανε overpower κατευθείαν πάνω στον NIQ. Επόμενος στόχος είναι ο Kubo να ακολουθεί και το Binding. Νομίζω ότι δεν θα μπορεί να κάνει escape. Μπορεί να έχει το. Μπορεί να είναι πολύ γρήγορος, αλλά δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Κοιτάξτε πόσο damage περνάνε αυτή τη στιγμή η Rocket, αν και τελικά ξεφεύγει. Δεν μπορείς να σκοτώσεις ένα Mundo έτσι εύκολα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όσο θα περνάει η ώρα, αυτός ο Mundo θα γίνεται ακόμα πιο απειλητικός. Άλλο ένα grab εκεί στον Zazus, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής φυσικά του τελευταίου fight, το οποίο έδωσε και τον Baron στη Rocket. Τώρα φυσικά η ομάδα από την Πολωνία θα κινηθεί κατευθείαν προς το λιμέρι του Δράκου. Πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα έχουν εξασφαλίσει τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Η διαφορά του Gold μετά και τον Δράκο θα αγγίξει τις 7.500 περίπου. Το βλέπουμε τώρα και το replay. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Ζάζος το κάνει αυτό πάνω στο Diamond. Την ώρα που ο Diamond χρησιμοποίησε το Escape. Αυτή τη φορά ήταν το Lantern και Jump και παρόλα αυτά συνεχίζει να ακολουθάει στην άκρη του κόσμου. Έφτασε πραγματικά ο Ζάζος προκειμένου να εξασφαλίσει αυτό το kill. Εν τέλει το πήρε και φυσικά με swag, με steel και φυσικά με αυτή την παντοδύναμη ulti του έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον. Την οποία κουβαλάει μαζί του, μπόρεσε χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία να ακολουθήσει τους αντιπάλους. Το χαρά στο οποίο πέρασε ήταν αρκετό. Ένα EQ έχοντας δεχτεί πάρα πολύ initial damage δεν μπόρεσε να περάσει ο ίδιος με τη σειρά του με κάποια bouncing bombs, κάποιο ιδιαίτερο DPS. Και από εκεί και πέρα στην περιοχή του Baron δεν πρόλαβε καν να πετάξει το Mega Inferno Bomb. Τον διέλυσε πραγματικά overpower σε εκείνο το σημείο. Ένας Βαρόνος λοιπόν πέρασε στην κατοχή των Rocket, ένας Δράκος επίσης. Και όλα αυτά μαζί κάνουν μια σούμα της τάξης των 8.000 gold περίπου. Η οποία είναι και αντικειμενική διαφορά των δύο ομάδων μέσα στο Summoner's Drift. Για 33 λεπτά παιχνιδιού νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό για τους Rocket για να μπορέσουν να κλείσουν το παιχνίδι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύονται γενικά οι Rocket να κλείνουν τα παιχνίδια και περιμένουν να δούμε ένα μεγάλο παιχνίδι, γιατί ακριβώς όπως έχουμε συνηθίσει όλα τα παιχνίδια, τους έχουμε συνηθίσει να παίρνουν μεγάλο gold lead στην αρχή, αλλά δεν το κάνουν capitalize.
σε πιο βαθιά global objectives μέσα στο Summoner's Rift. Αν και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν τώρα, καθώς οι Gambit δείχνουν πάρα πολύ φοβισμένοι, δεν εκμεταλλεύονται τα λάθη των Rocket και τώρα ίσως είναι πολύ αργά για να το κάνουν. Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι εγώ στη θέση των Rocket θα ανησυχούσα, διότι αν όντως θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το playstyle που κάνουν συνήθως, να πάνε μέχρι το βαθύ late game για να κλείσουν κάποιο παιχνίδι, δεν τους συμφέρει σε καμία περίπτωση. Όχι μόνο το scaling των Gambit Gaming είναι πολύ καλύτερο με αυτόν τον Dr. Mundo και με αυτόν τον Ziggs. Από την άλλη μεριά, οι Rocket έχουν 4 στα 5 μέλη τους Magic Damage Dealers και φυσικά Hybrid Damage Dealer όσον αφορά το ADC τους. Αυτό σημαίνει ότι απλό Magic Resistance από τους Gambit είναι παραπάνω από αρκετό για να μπορέσουν να αντισταθούν απέναντι στους Rocket. Και φυσικά στο late game αυτό που μετράει περισσότερο είναι το Attack Damage. Αυτό είναι πασίγνωστο νομίζω. Αν και από την άλλη υπάρχει αυτός ο Celebrate, υπάρχει αυτός ο κόγκμο με το τεράστιο range στην ουσία. Άμα έχει ένα πολύ καλό positioning, άμα υπάρχει καλό protection πάνω σε Celebrate, μπορεί πραγματικά με ένα, με δύο, με τρία autoshots να καθαρίσει το καθένα παίχτη. Εξαρτάται όλα το πώς νομίζω θα τα παίξουν οι Rocket και όχι οι Gambit. Εκτός από το Mundo εκεί πέρα θα πρέπει πραγματικά να διαφωνήσω. Δεν είναι σχεδόν αδύνατο να σκοτώσει το Mundo 1v1. Στο late game νομίζω ότι πολλές φορές συζητάμε για το κατά πόσο είναι ικανός ένας Dr. Mundo να αντέξει τον DPS και από τα 5 μέλη της αντίπαλης ομάδος. Όπως το είπαμε και νωρίτερα. Φανταστείτε στο 1v1 τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να το σκοτώσουν και αυτό σίγουρα θα είναι πρόβλημα. Πολλοί έξυπνα τώρα οι Rocket δείχνουν ότι θέλουν να κάνουν κάποιο dive πάνω στους Gambit. Gambit φοβούνται, τρέχουν πίσω και έτσι παίρνουν και ένα tier 2 τάρα στο τόπι Rocket, πολύ έξυπνα και όμορφα. Για να δούμε άμα θα επαναλάβουν την ίδια τακτική και εδώ είναι πάρα πολύ πιθανό. Πιάνει το hook τελικά, ο Edward δεν επιλέγει να τον ακολουθήσει μέσα. Ταυτόχρονα πήραν και το mid-turret. Άλλος ένας πύργος λοιπόν στην κατοχή των Rocket. Σημαντικός πύργος. Και σίγουρα θα ακολουθήσει και το tier 2 στο botlane. Βέβαια όλα αυτά ήταν πολύ λογικά να διεκδικηθούν, ειδικά απέναντι σε μια Gambit Gaming που φοβάται και ιδιαίτερα με μια Rocket η οποία έχει τον παρόν παυσάν πλεονέκτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι Gambit δεν έχουν χάσει κάτι το οποίο δεν θα έχαναν υπό normal συνθήκες νομίζω σε εκείνο το σημείο. Από τη στιγμή που καταφέρουν να κάνουν protect τα inhibitor tower τους θα είναι A-OK, για να δούμε όμως άμα μπορούν. Δύο turrets τα οποία μπορεί να μην φάνηκαν πάρα πολύ σημαντικά, αλλά μεγάλωσαν διαφορά κατά 4K gold ακόμα. Και ένα μπλέμπο, αυτό το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικά. Στα τελευταία δύο λεπτά, χωρίς κανένα kill, χωρίς καμία απάντηση από τους Gambit, χωρίς καμία προσπάθεια να κάνουν κάτι. Για να δούμε, έπεσε εκεί πέρα το Mega Inferno Bomb και για να δούμε αν είναι εκεί που καταφέρει να πάρει κάτι. Όχι, δεν μπόρεσε να διεκδικήσει κάποιο buff για τον εαυτό του. Από ό,τι βλέπω όμως γίνεται το recall από τους Rocket. Δεν έχω υπολογίσει ακριβώς πόσος χρόνος τους απομένει σε αυτό το Baron Buff, αλλά ίσως να είναι λίγο παραπάνω από ένα λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι αν στα επόμενα 60 δεύτερα δεν μπορέσουν να πάρουν κάτι απέναντι στους Gambit Gaming, δεν θα έχουν εκμεταλλευτεί και ιδιαίτερα αυτό το Baron Buff τους. Βρισκόμαστε στο 38-7 λεπτό και βλέπουμε μόνο 7 kills. Εντάξει, είναι ευρωπαϊκό LCS. Αλλά νομίζω ότι έχει action, υπάρχει στρατηγικό παιχνίδι και γενικά μου αρέσει που βλέπουμε και διάφορες, όχι περίεργες, τα items τα οποία έχουν βγάλει είναι αρκετά ενδιαφέρον νομίζω και γενικά τα picks είναι καινούρια, είναι γενικά ένα ωραίο καινούριο παιχνίδι για μας. Ρίχνω μια ματιά στο itemization του Kubon η αλήθεια και βλέπω αυτό το Sunfire Cape το οποίο κατά κάποιο τρόπο με προβληματίζει, δεν υπάρχει ιδιαίτερη μορφή AD από μεριάς Rocket. Φυσικά θα μπορούσε κάποιος να τη θεωρήσει έξυπνη κίνηση αν ο Kubon όντως το στοχεύει για το late game. Αν οι Gambit Gaming έχουν στο μυαλό τους ότι θέλουν να πάνε το παιχνίδι αργά και να κερδίσουν εκεί, το itemization αυτό από τον Kubon είναι πάρα πολύ έξυπνο. Διότι και μόνο με το Spirit Visage, τις μπότες, τα Mercury Trades για το Magic Resistance και τον Negatron Clock που έχει τώρα στο inventory του, νομίζω ότι άμα χτίσει καθαρά health, effective health, μπορεί να καλύψει το Magic Damage το οποίο θα δεχτεί από τους αντιπάλους του. Και από εκεί και πέρα η μοναδική του ανησυχία είναι αυτός ο Kogmo, ο οποίος κόβει τόνους από AD. Έτσι, άμα πάρει items τα οποία δίνουν ταυτόχρονα health και armor, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να ταγκάρει ολόκληρη την αντίπαλη. Ο Edward του έχει πιαστεί εκεί πέρα, τρώει πάρα πολύ damage. Για να δούμε το τελευταίο ult και αναγκάζεται και χρησιμοποιεί το flash για να ξεφύγει. Νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο θα ήταν μακαρίτης άμα δεν το έκανε. Δεν υπήρχε μεγάλη επιλογή από τον Edward. Έπρεπε να ζήσει σε εκείνο το σημείο για να αποφύγει ουσιαστικά το δυνατό sieging το οποίο θα έκαναν οι Rocket εφόσον πέθαινε ένα άτομο τον Gambit Gaming σε εκείνο το engage. Νομίζω ότι άνετα η Rocket. Ενώ βλέπουμε ένα tower dive από τον Overpa πάνω στον Kubon, ανοίγει τώρα και την ulti του, κάνει έχει πολύ ρίζεν. Έχει μειωμένα healing effects όμως. Και βλέπουμε για να δούμε το back and forth όλη την ώρα από τα playful tricks του Overpa. Δεν είδαμε κάποιο kill, αλλά σίγουρα τον ανάγκασε να χρησιμοποιήσει αυτό το sadism. Μεγάλο πρόβλημα εκεί από τον Kubon το γεγονός ότι έχει μειωμένα healing effects λόγω του Liston Trident από τον Overpa, ο οποίος συνεχίζει να του περνάει πάρα πολύ harassment και τώρα δεν θα υπάρχει κάποια ulti για να τον σώσει. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι διαθέτει αυτό το teleport, μπορεί όποτε θέλει να κάνει αυτό το recall όπως κάνει τώρα και να επιστρέψει με full HP κατευθείαν. Πάντως βλέπουμε τους Rocket να χρησιμοποιούν πολύ πολύ έξυπνα όλα τα skills, ότι τους βλέπουμε κατευθείαν ένα binding και βλέπουμε ο Celebr να σπαμάρει τις ulti τους, κάτι που αναγκάζει τον αντίπαλο παίχτη ή να κάνει κάποιο flash όπως ήταν προηγουμένως ή να περάσει τόσο damage που να τον αναγκάσει να γυρίσει πίσω στη βάση του, το οποίο
φυσικά μπορεί να ξεκλειδώσει την ουσία έναν ακόμα πύργο ή άλλο ένα global objective. Για να δούμε τώρα αν ο Diamond θα πιαστεί. Ο Diamond, ο οποίος τζουκάρει φυσικά το track binding και δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από αυτόν. Οι Gambit Gaming, οι οποίοι έχουν καταφέρει να παγώσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού, η αλήθεια είναι φυσικά highlight ο επόμενος Baron, ο οποίος άμα δεσμευτεί από τη Ρόκα θα τους δώσει άλλα 4 λεπτά πλεονέκτημα μέσα στα οποία μπορούν να κάνουν bridge στη βάση των Gambit Gaming, να ανοίξουν τα λεγόμενα floodgates, δηλαδή τα 2 από τα 3 inhibitors, και σιγά σιγά να αρχίσουν να πλημμυρίζουν από super minions οι Gambit Gaming φυσικά μέσα στη βάση τους. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι βλέπουμε και τον Overwatch ακριβώς από την αντίθετη λωρίδα από τον Baron να πουσάρει αυτό το base. Άμα το πάρει αυτό το inhibitor, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη, Gambit, αν καταφέρουν με κάποιο τρόπο να πάρουν τον Baron και να μην το δώσουν στη Ρόκα, νομίζω ότι θα γυρίσει 100% το παιχνίδι. Ακριβώς, γιατί αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα 4 λεπτά που θα διαρκεί αυτό το Baron buff, οι Gambit Gaming μπορούν απλώς να κάνουν turtle στη βάση τους και να ουσιαστικά να κάνουν challenge στους Ρόκα, να προσπαθήσουν να τους κάνουν engage. Άμα οι Ρόκα αποφασίσουν να τους κάνουν engage κάτω από το tower τους με τους Gambit να έχουν τον Baron buff, μπορούν να γυρίσουν το παιχνίδι 100%. Αν αποφασίσουν οι Rocket να μην κάνουν καν το engage για 4 λεπτά, έχουν παγώσει άλλα 4 λεπτά το ρυθμό, το οποίο σημαίνει ότι έχουν μπει και επίσημα στο late game. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν πάρθει αυτός ο Baron από τους Gambit, είναι mega γουρδί για αυτούς. Αν πάρθει από τους Rocket, οι Gambit θα πρέπει να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι. Ακριβώς. Βρισκόμαστε ήδη στο 40 λεπτό. Δεν απέχουν πάρα πολλοί παίχτες από το 6 item slot. Βλέπουμε ήδη το 8 card της Rocket έχει και το Trinity Force και το Blade και το Last Whisper. Έχει επιλέξει ακόμα ένα BF Sword, οπότε μάλλον θα σποιλάρει αυτό ή για τη συνέχεια του Quicksilver Sash. Ακριβώς, λογικά θα πάει για το Mercurial Scimitar. Ναι, αυτό το item δεν το θυμάμαι ποτέ. Ενώ οι Rocket έχουν ξεκινήσει τον Baron, πιάνουν και ένα Bind και κατευθείαν flash από το Zazu και τον Yankos έρχεται και το Repel. Δεν πιάνει τον Goku, κατευθείαν προσπαθεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί να κάνει overpower, έχει μπει πίσω στο backline όλων των Gambit. Προσπαθεί να κάνει αυτό το one shot. Τελικά θα καταφέρει και θα πάρει τον Diamond. Μαζί του θα πέσει και ο Genja και ο Edward. Τώρα ο επόμενος στόχος είναι ο Kubon. Κάνουν και το slow. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Έρθε τώρα και ο Overpower. Mega Inferno Bomb δεν είναι καθόλου αρκετό. Ενώ έχουν σκοτώσει από τη στιγμή που έχει καεί τώρα το Mega Inferno Bomb, αυτό σημαίνει ότι είναι αυτόματα ο Baron υπέρ των Rocket. Για να δούμε όμως άμα θέλουν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Έχουν να κάνουν μόνο με δύο άτομα των Gambit Gaming. Και μάλιστα ο 1Q έχει μόλις ξεμείνει από μάνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλο defensive line. Θα πρέπει ο 1Q να γυρίσει πίσω να γεμίσει τουλάχιστον τα μάνα του. Αυτό δίνει πλεονέκτημα στους Rocket να πάρουν τουλάχιστον το inhibitor τώρα και μετά να γυρίσουν πίσω για το παρόν. Ακριβώς αυτό θέλουν να κάνουν προς το παρόν. Συντζάρουν το inhibitor target στο μη. Το παίρνουν, παίρνουν μαζί του και το inhibitor. Φυσικά ο Kubon και ο 1Q δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο 1Q είναι να σπαμάρει κάποια skill shot. Αλλά φυσικά όχι τόσο πολύ γιατί δεν έχει καθόλου μάνα. Και τώρα βλέπουμε τους Rocket μετά τον inhibitor να τρέχουν κατευθείαν στο Baron. Το χειρότερο δυνατό σενάριο από Gambit Gaming έγινε πραγματικότητα. Είχαμε πει ότι αν ο Baron πήγαινε στη Rocket, οι Gambit θα έπρεπε να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να υπερασπιστούν τα inhibitor τους. Όμως χάνουν inhibitor πριν καν χάσουν και τον Baron. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν πάει τραγικά άσχημα. Για αυτούς φυσικά πολύ μεγάλο highlight εδώ πέρα το DPS το οποίο περνάει overpass. Σε εκείνο το σημείο κάνει το Zonyas και φυσικά έρχεται το υπηκό, έρχεται το Zazu να τον προστατεύσει. Κάπου εκεί βλέπετε ότι οι γραμμές των Gambit Gaming έχουν σπάσει ενώ κάνοντας τον κύκλο του πετάλου είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη μπορούν να κάνουν το Group Rocket και αυτό ουσιαστικά τους δίνει το πλεονέκτημα. Και ο Βαρόνος φυσικά περνάει στα χέρια τους. 42ο λεπτό του παιχνιδιού για τα επόμενα 4 η Gambit Gaming θα πρέπει πραγματικά να γυρίσουν και να κάνουν ένα θαύμα. Αν έχασαν το teamfight πριν, σίγουρα απέναντι σε μια Baron Buff Rocket δεν έχουν καμία ελπίδα. Ακριβώς, μην ξεχνάμε, μπορεί να είναι πολύ καλύτερα να σκελάρει η ομάδα τους πολύ καλύτερα στο late game, αλλά όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη διαφορά και η Rocket είναι τόσο μπροστά, νομίζω ότι έχουν καθαρά το πλεονέκτημα. Ενώ δεν ξέρω αν το πρόσεξες, ήταν το τρίτο teamfight και στα τρία teamfights τα οποία έχουν γίνει. Ο Diamond έχει προσπαθήσει να κάνει το escape είτε με το Lantern είτε με το δικό του Leap και τις τρεις φορές τον έχει ακολουθήσει με το Gap Closer ο Maokai. Σίγουρα θα είναι μια πολύ λυπημένη κατσαρίδα εκεί πέρα ο Diamond Prox. Με τον Gazix φυσικά κάθε φορά που προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά του για να πετάξει τον ακολουθεί ένα δέντρο. Πράγμα το οποίο είναι πολύ κουλό η αλήθεια είναι, αλλά όντως αυτό συμβαίνει. Το οποίο πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντικό. Στο πρώτο teamfight ήταν αυτό το οποίο έδωσε το πρώτο kill. Στο δεύτερο teamfight ήταν αυτό στην ουσία που λόκαρε όλη την ομάδα τον Gambit και έδωσε άλλα δύο kills. Και τώρα ίσως δεν ήταν τόσο σημαντικό στα προηγούμενα teamfights, αλλά σίγουρα έδωσε κάποιο πλεονέκτημα στο teamfight για τους Rockets. Για να δούμε ο Γιάνκος, ο οποίος επιχειρεί κάποιο flag, θέλουν να το λήξουν τώρα οι Rockets. Πάρα πολύ damage και πραγματικά deleted από το map γίνεται ο Edward. Τώρα ακολουθούν πάνω στον 1Q, χρησιμοποιείται και το Chamber the Waters, τελικά θα πάρει το kill αυτό. Overpower τώρα, Kubon έχει χιαστεί, το Sadism δεν είναι αρκετό. Double kill για το Γιάνκος. Σε εκείνο το σημείο 1Q δεν είχε ζώνη Ασάρουγκλας γιατί δεν έχει επιλέξει να το φτιάξει καν. Έχει φοκουσάρει τόσο πολύ σε Magic Resistance επειδή όλη η αντίπαλη ομάδα είναι AP που δεν σκέφτηκε καν να βγάλει αυτό το
ζώνια Hourglass για να μπορέσει να αποφύγει τον damage του Fizz. Σαν αποτέλεσμα, πιάνεται τώρα και νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό περνάει στην κατοχή των Rocket πριν μπορέσουν οι Gambit να βρεθούν στο late game. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ένα Dr. Mundo φτάνει πολύ κοντά στην πηγή και δεν πίνει νερό. Κρίμα πραγματικά για τον Kubon. Ωστόσο, νομίζω ότι καθαρότατα άξιζαν αυτή τη νίκη οι Rocket. GG για αυτούς.